Θα ανοίξουμε ήδη το Λόγο του Θεού σήμερα το πρωί και θα διαβάσουμε από τον ψαλμό ρογ γιώτα θήτα ή 119 και από το εδάφιο 89 στη σελίδα 573. Ψαλμός ρογ γιώτα θήτα, σελίδα 573, εδάφιο 89. Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν. Εθεμελίωσα στη γη και διαμένει. Κατά τα διατάξει σου διαμένωση ως τη σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι η δούλη σου. Εάν ο νόμος σου δεν ήταν η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Εις τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τα στοντολά σου, διότι εν αυτές με ζωοποίησας. Σώσ' είμαι εγώ, σώσον με, διότι τα συντολά σου εζήτησα. Η ασεβής με περιέμενον για να με αφανίσωση, αλλά εγώ θέλω προσέχει στα μαρτύριά σου. Εις πάσα τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα. Πόσον αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα μελέτη μου. Για το προσταγμάτων σου με έκαμε σοφότερο των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε με τεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύρια σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσο δου πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου δια να φυλάξω το λόγο σου. Από το κρίσεόν σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξας. Πόσο γλυκής είναι ο λόγος σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπερμέλι εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσα οδόν. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Μέχρι εκεί. Το εδάφιο που τράβηξε την προσοχή μου και άνοιξε μέσα μου μια καινούργια πνευματική διάσταση είναι, αγαπητοί, το πρώτο χωρίο. Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου. Αν το σταματήσουμε εκεί, είμαστε σαν συνηθισμένα. Αλλά ο Θεός, μέσω του δούλου του, πρόσθεσε ότι διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Και άρχισα ότι έχει μια καινούργια διάσταση αυτή η άποψη. Ο ουρανός έχει το λόγο του Θεού.
Είναι γραμμένος ο λόγος του Θεού εκεί και αντανακλά πάνω στη ζωή των ανθρώπων. Και έρχονται τα αποτελέσματα από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού χρησιμοποίησε ανθρώπους, τους προφήτες, τους Αποστόλους και τον ίδιο τον Κύριό μας για να έρθει σε μας και να μας φέρει τα θαυμάσια και τα ευλογημένα νέα, ότι ο Κύριος έχει το Λόγο Του που διαμένει αιώνια στον ουρανό. Κατά συνέπεια, όταν ο Κύριος μας είπε στους Εβραίους όταν ήταν εδώ και κατ' επέκταση σε όλους εμάς και σε όλους εκείνους που έρχονται, ότι από το Λόγο Του δεν θα φύγει ούτε μια κεραία, ούτε μια γιώτα. Αγαπητοί, και αυτός εδώ ο Λόγος του Θεού που έχουμε εδώ στον κόσμο δεν μπορεί να αλλάξει. Ας παλεύουν οι θεολόγοι να τον αλλάξουν. Ας αγωνίζονται να κάνουν, να τον κάνουν πιο μοντέρνο, να ταιριάζει στις μέρες μας. Ας ψάχνει ο άνθρωπος να βρει κάπου να στηριχτεί για να υποστηρίξει τα δικά του. Ο λόγος αυτός είναι ατόφιος στον ουρανό. Έτσι λέει εδώ ο ψαλμωδός. Και ο λόγος του Θεού βεβαιώνει ότι δια του Πνεύματος του Θεού ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι. Δεν τους ήρθε έτσι από την κοιλιά τους και το έβγαλαν, αλλά πιάσανε εκείνο το οποίο ήταν γραμμένο στον ουρανό, το οποίο ο παντοδύναμος Θεός είχε ορίσει στον κόσμο την πορεία του, την ηθική του και την υπακοή του, ούτως ώστε να δοξάζεται εκείνος κατά πάντα. Και έτσι, όπως άρχισα το πρώτο χωρίο, λέγει «Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο Λόγος Σου εν το ουρανό». Αλλά γιατί γράφει εν το ουρανό και δεν λέει και εν τη γη? Γιατί, αγαπητοί, οι άνθρωποι, όπως προανέφερα νωρίτερα, τον αλλάζουν. Προσπαθούν να τον φτιάξουν στα δικά τους μέτρα. Αλλά εκείνο που δεν μπορούν να αλλάξουν και δεν μπορεί να φτάσει κανένας εκεί να τον αλλάξει, γιατί ο φύλακας και ο αρχηγός και εκείνος που τον παρουσίασε είναι ο ίδιος ο Θεός. Κατά συνέπεια συνεχίζει και λέγει τώρα ποια επίδραση έχει ο Λόγος του Θεού πάνω στους ανθρώπους. Συνέχεια τα ακούω ότι άλλαξαν οι γενναίες. Είναι αλήθεια ότι άλλαξαν. Αλλά ποιος τις άλλαξε τις γενναίες? Ποιος τις φτιάχνει τις γενναίες όπως είναι και όπως γίνονται? Ο Κύριος μας, αγαπητοί, το αποκάλυψε, γιατί είναι γραμμένο στον ουρανό ότι ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Ο ουρανός και ο Θεός δεν φοβούνται να πούνε εκείνο που είναι αλήθεια. Ποιος
κυβερνάει τον κόσμο. Και τα συνέπεια οι γενναίες αλλάζουν. Αλλά πώς αλλάζουν? Αλλάζουν με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όργανα της απίθειας, που είναι όργανα ενάντια στο Λόγο του Θεού που δεν αλλάζει, που είναι όμοιος χθες όπως ο Κύριος μας σήμερα και εις τους αιώνας. Γι' αυτό αρχίζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και λέει: «Εν αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν κοντά στο Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος». Διότι παρουσιάζει την αιώνια μονιμότητα της αλήθειας του Θεού όπως μας την έδωσε. Και όπως τη διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του που μας αποκάλυψε, για να τον έχουμε ο καθένας στη διάθεσή μας. Κατά συνέπεια αλλάζουν οι γενναίες, αλλά ο Χριστός δεν αλλάζει. Ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Η ηθική που ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο δεν αλλάζει. Το πρόσωπο που πρέπει να λατρεύεται δεν αλλάζει, αν και προσπαθεί να τα καταφέρει ο εχθρός μας με έμεσα και άμεσα μέσα να καταφέρει να υπακούνε σε αυτόν, και υπακούνε κατά ένα μεγάλο μέρος. Αλλά ο Λόγος και η αλήθεια του Θεού διαμένει εις τον αιώνα. Και προχωρεί στο τρίτο σημείο, το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Κατά τα διατάξει σου διαμένωση έως του σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου». Κατά τας διατάξεις σου, αγαπητοί, εν αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, εν αυτό ζώμεν, υπάρχουμε και κινούμεθα. Μέσα στο Θεό, χωρίς το Θεό, δεν μπορεί να ζήσει τίποτα και δεν μπορεί να ενεργήσει τίποτα και δεν μπορεί να κατορθωθεί τίποτα. Οι διατάξεις του Θεού σε όλη τη δημιουργία λειτουργούν απόλυτα και συγκεκριμένα, και οι σοφοί του κόσμου δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα για την αλλαγή, ό,τι και να θέλουν να φτιάξουν. Καταφέρνουν στην τέχνη, σε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά στις διατάξεις και στη λειτουργία του σύμπαντος κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και εδώ μας λέγει ο Λόγος του Θεού, που ξεκινάει από τον ουρανό και καταδέχεται ο Θεός να το δώσει σε εμάς, ότι οι διατάξεις είναι αμετάβλητες. Τόσο στην ύπαρξη των κόσμων, όσο ακριβώς και στην ηθική κατάσταση των ανθρώπων, στον τρόπο της λατρείας της ζωής των ανθρώπων, είναι αποφασισμένο και γραμμένο. Δεν μπορώ ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος μέσα στον κόσμο να αλλάξει εκείνα τα οποία εκείνος ζήτησε και εκείνος θέλει, για να δοξάζεται και να μεγαλύνεται εκείνος στη ζωή μας. Και τώρα έρχεται ο ψαλμωδός σε ένα βασικό σημείο.
και λέγει τα εξής στο 92 χωρίο. Αν ο νόμος σου δεν είναι η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Αν ο λόγος σου, εκείνος που είναι στον ουρανό και ο οποίος αποκαλύφθηκε σε μας από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποίησε ο Θεός να γράψει το λόγο του και να μας τον δώσει, δεν ήτανε όχι η τροφή μου, η τρυφή μου. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ της τροφής και της τρυφής? Η διαφορά είναι την τροφή την τρώμε, ενώ στην τρυφή καταγινόμαστε κάθε μέρα και ασχολούμεθα κάθε μέρα, και εκείνο είναι το οποίο μας εμπνέει και μας οδηγεί. Κατά συνέπεια, εδώ το Πνεύμα του Θεού λέγει στον πιστό άνθρωπο, συντονίσου με τον ουρανό και απασχολήσου με το Λόγο του Θεού που είναι η πηγή της ζωής και της αλήθειας. Αγαπητοί, όλα τα άλλα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο είναι πολλά που είναι καλά, αλλά δεν δίνουν αυτό το οποίο δίνει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένα σύγγραμμα ψυχολογίας, απλό, στην απλή γλώσσα, να φέρει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ανησυχεί, του ανθρώπου που φοβάται, του ανθρώπου που νιώθει ένοχος, να φέρει μέσα του ησυχία και ειρήνη. Μπορεί να του δώσει στο μυαλό διάφορα πράγματα, να μάθει πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός του, να μάθει πώς λειτουργεί το κυκλοφοριακό σύστημα, πώς όταν έρχονται οι σκέψεις του προκαλούν αναστάτωση, αλλά δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια στην καρδιά του. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται, ή όπως το λέει εδώ, η τρυφή είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ένα πρόσωπο αόρατο αλλά υπαρκτό, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο όταν ο Κύριος μας τακτοποίησε το θέμα της αμαρτίας του ανθρώπου, το έδωσε και ήρθε στον κόσμο και είναι με θυμόν πάσα στα σημέρα τη ζωή μας. Το Πνεύμα του Θεού και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έχει αυτή τη μεγάλη και την υψηλή προέλευση, έρχονται να φέρουν μέσα στη δική μας καρδιά την ειρήνη όχι του κόσμου, αλλά την ειρήνη του Θεού. Την ειρήνη εκείνη που φέρνει ο Θεός μέσα στην καρδιά του αμαρτωλού ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί, εντρυφά μέσα στο Λόγο του Θεού και συντονίζεται με τις απαιτήσεις του Θεού, έχει μεγάλα κέρδη πνευματικά, διότι μέσα του νιώθει την ασφάλεια και λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί μας, τι θα μας κάνουν οι άνθρωποι? Αλλά αγαπητοί, ούτε τα πιστόλια, ούτε οι εξοπλισμοί, ούτε οι νόμοι μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την ειρήνη που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο που εντρυφά μέσα στο Λόγο τον ευλογημένο του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, έχει ουράνια προέλευση
και δεν αλλάζει ποτέ. Όλα τα άλλα αλλάζουν. Όλα. Όλη η γνώση αλλάζει. Όταν πήγαινα εγώ σχολείο, λέγανε διάφορες θεωρίες πως έγινε ο κόσμος. Σήμερα αυτές είναι παλαιωμένες, έχουν έρθει καινούργιες και αύριο και αυτές θα φύγουν για να έρθουν πιο καινούργιες και ποτέ δεν θα ξέρουν τίποτα, διότι αρνήθηκαν να κοιτάξουν εκείνο που έκανε ο Θεός. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι στον ουρανό και ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Δεν χρειάζεται τυπογραφία, δεν χρειάζεται ανθρώπους να ξέρουν γράμματα, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι αρκετό, διότι είναι του Θεού ο Λόγος που μας λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει ρολόι και δεν βλέπουμε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζει, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού και έρχεται τώρα στο πιο σημαντικό σημείο, στο 92 χωρίο. Λέγει, στο 94, «Σως είμαι εγώ, σώσον με, διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα». Τρία μεγάλα θέματα θίγεται ο ψαλμόδος. Σως είμαι, δικό σου είμαι. Είναι μεγάλη κουβέντα να πεις ότι είσαι του Θεού παιδί. Είναι προνομιακό πράγμα να μπορείς να πεις ότι είσαι κόρη του ζωντανού Θεού. Και εμείς, αγαπητοί, αυτό, δόξα τω Θεώ, ο Θεός το έχει βάλει στο στόμα μας και βγαίνει από την καρδιά μας. Κύριε, είμαστε δικοί σου. Και ξέρουμε, αγαπητοί, γιατί είμαστε δικοί του. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν. Και λέει εδώ πέρα, σώσει με εγώ, σώσον με, διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Είμαι δικό σου, σώσε με. Αγαπητοί, αυτή η λέξη εδώ που λέγει ο Λόγος του Θεού να σώσει εκείνον που λέει αυτά τα λόγια, έχει δύο πλευρές. Η μια πλευρά είναι η αμαρτία, έφερε στη ζωή του ανθρώπου την καταστροφή και το θάνατο. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε αμαρτωλοί και κανένας μόνος μας δεν μπορεί να σωθεί. Χρειαζόμαστε σωτήρα και ο σωτήρας μας, δόξα τω Θεώ, είναι ο Χριστός, τον οποίο γνωρίσαμε, τον οποίο δεχτήκαμε και στον οποίο επακούσαμε. Είναι όμως και η δεύτερη πλευρά. Όταν μας έσωσε ο Κύριος μας και προσευχήθηκε εκεί στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του Ιωάννου, λέγει, «Πατέρα, δεν ζητάω να του σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά ζητάω να του φυλάξεις μέσα στον κόσμο». Αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πάλι μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος, αλλά είναι εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας που σήμερα ενεργούν με τους ιούς της απίθειας. Βρισκόμαστε μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
Και όταν ο πόλεμος, αγαπητοί, είναι με κάποιον που δεν βλέπεις, βλέπεις μόνο τα συμπτώματα, βλέπεις μόνο το κατάντημα αυτού του πολέμου, δεν μπορείς να καταλάβεις και πώς να φυλακτείς. Κατά συνέπεια, έχουμε εναντίον μας, όταν μπαίνουμε μέσα σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση της υιοθεσίας του Θεού, έχουμε να παλέψουμε με τον εχθρό της ψυχής μας. Γράφει στο Ευαγγέλιο ο Λόγος του Θεού, αφού το πονηρό πνεύμα βγήκε μέσα από τον άνθρωπο και καθαρίστηκε και στολίστηκε, ύστερα είπε, ας επιστρέψω πάλι στο σπίτι από εκεί που βγήκα. Και έρχεται και βλέπει τον Τέλη, την καρδιά του σαρωμένη, πλημένη, στολισμένη, και τον πιάνει τρόμος και φεύγει και πάει, λέει, και πιάνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από εκείνα που είχε ο Τέλης όταν ήταν προ Χριστού. Και έρχεται τώρα και προσπαθεί να μπει μέσα. Και όταν τα καταφέρει, ω δυστυχία, τότε τα έσχατα γίνονται χειρότερα από τα πρώτα. Αγαπητοί, η μάχη μας δεν τελείωσε. Ήρθαμε στο Χριστό, αποκτήσαμε σωτηρία, πληθήκαμε με το αίμα του Χριστού, μας έντυσε το Χριστό, αλλά μην τον αφήσουμε να καταφέρει να κάνει κάποια βάση στην καρδιά μας. Και θα μου πει κάποιος, πώς θα κάνει τη βάση? Με το να παρακούσει ο άνθρωπος εκείνα που ο Θεός λέγει. Διότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εδώ, αγαπητοί, δεν λέει το κείμενο «τα σεντολά σου εφύλαξα». Εδώ το που γράφει λέει ότι τα σεντολά του Θεού εξεζήτησε. Τι είναι η διαφορά του φυλάω με το ζητάω? Η τοποθέτηση της καρδιάς. Κύριε, θέλω, το επιθυμώ, το αισθάνομαι, μου είναι ανάγκη να μένω στο δικό σου θέλημα. Αυτό είναι το εξεζήτησα. Και το φυλάω έρχεται κατόπιν όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν έρχεται η δοκιμασία και μπορεί να έρθει η πτώση, είναι τότε που έρχεται η ευλογημένη νίκη για να δοξάζεται στη ζωή μας ο Χριστός. Αγαπητοί, θα πρέπει να το κάνουμε μια πνευματική αλήθεια στη ζωή μας. Κύριε, δυνάμωσέ με, στήριξέ με, φώτισέ με να περπατήσω στη δική σου αλήθεια και να δοξάσω το δικό σου όνομα στη ζωή μου. Λοιπόν, σώσ' είμαι, δικό σου είμαι, και εφόσον είμαι δικό σου, έρχεται το αποτέλεσμα να με σώζεις. Αλλά τώρα, αφού με έσωσες, θέλω να ζω όπως εσύ θέλεις. Και μπορεί να έρθει μια πτώση. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι μπορεί να πέσει 7 φορές ο άνθρωπος, αλλά σηκώνεται. Ο χριστιανός, αγαπητή, δεν μένει στην πτώση, δεν μένει στην κατάσταση που, της πτώσεως, αλλά όλο ένα η διάθεσή του και η καρδιά του είναι να αρέσει και να κάνει το θέλημα εκείνου. Γιατί ο Λόγος του Θεού
είναι στον ουρανό. Μην ψάχνεις εδάφια μέσα εδώ να το δικαιολογήσεις. Όποιος κάποτε μου έλεγε κάποιος ότι επιτρέπεται να λες και κανένα ψέμα. Και όταν του είπα εγώ δεν πιστεύω ότι επιτρέπεται, μα μου λέει ο Κύριος λέει δεν είπε ψέματα όταν του είπανε να κατεβεί στα Ιεροσόλυμα και αυτός είπε ότι εγώ δεν κατεβαίνω τώρα. Εσείς πηγαίνετε, μην ψάχνεις να βρεις κάποιο σκαλοπάτι. Δεν πρέπει να ψάχνουμε, να εξητάμε, να κάνουμε εκείνο που ο Θεός θέλει. Και έτσι θα το ξαστεί και θα μεγαλυνθεί εκείνος στη ζωή μας. Και επειδή η ώρα πέρασε δυστυχώς, η ασεβή στο 95 χωρίο λέγει «Με περιέμενον για να με αφανίσωση στο 85 χωρίο, αλλά εγώ θέλω προσέχει στα μαρτύριά σου». Αδελφέ μου, η ασεβής είναι εναντίον μας. Η ασεβής θέλουν να μας καταπιούνε. Οι ασεβείς θέλουν να μας κάνουν όπως είναι εκείνοι. Και παλεύουν όλη την ημέρα με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους. Η αντίσταση στη δική μας δεν είναι εγώ δεν θα πάω εκεί γιατί με πεισματάρει και κρατάω το λόγο μου. Αλλά δίνει εδώ την προφύλαξη και λέγει η προφύλαξη του πιστού του παιδιού του Θεού είναι μένω γιατί φυλάω τα μαρτύρια σου. Και ποιο είναι η μαρτύρια η δική μας, ποιο είναι το μαρτύριο? Ο Λόγος του Θεού λέει, αγαπητοί, ότι εγώ και εσύ είμαστε πόλεις επί όρους κυμμένοι, που το φως της δεν μπορεί να σκεπαστεί. Εγώ και εσύ είμαστε το αλάτι της γης, το οποίο έχει σκοπούς καλούς και ευλογημένους. Κατά συνέπεια, το μαρτύριο είναι, το λέει ο Λόγος του Θεού, να δούνε οι άνθρωποι. Τι να δούνε, τι ωραία ρούχα φοράω ή ποιος είμαι και τι έχω κατορθώσει σε αυτή τη ζωή. Να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσωση τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Αυτά είναι τα μαρτύρια. Να βλέπουν οι άνθρωποι ότι είμαστε χριστιανοί. Να βλέπουν οι άνθρωποι ότι είμαστε υγειασμένοι και έτσι να δοξάσουν τον Πατέρα μας τον εν της ουρανής. Με τη χάρη του Θεού την άλλη φορά που θα ξαναμιλήσω θα συνεχίσω από το 96 χωρίο το οποίο λέει και εσείς μελετάτε το «Εις πάσα τελειότητα είδων όριων, αλλά ο νόμος σου είναι πλατής σφόδρα». Ο Κύριος αγαπητοί να μας ευλογήσει και να μας δώσει χάρη ο Λόγος του Θεού που είναι στον ουρανό και μένει στον αιώνα. Όλες αυτές οι ευλογημένες αλήθειες να είναι αλήθειες που θα μεταμορφώσουν εμάς για να δοξάσουμε και να μεγαλύνουμε το όνομα το δικό του. Τον ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε με το δείπνο του Κυρίου μας, αλλά προτού
προχωρήσουμε στο δείπνο να πούμε δύο λόγια ευχαριστία στον Θεό. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε εν το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί είμαστε δικοί σου δια της πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος σου μένει στον αιώνα και είναι στον ουρανό φυλαγμένος και μας τον αποκαλύπτει σε μας να γνωρίζουμε το θέλημά σου. Κύριε, σκέπασε μας με έλεος και ευλόγησέ μας, γιατί όλα τα ζητάμε εις το όνομα και διαχάρητη του Χριστού του Σωτήρου Σιμών. Αμήν.